Καλησπέρα στον Ντέμι Νικολαίδη. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σου Ντέμι, πού είσαι? Ναι, όντως. Σε ένα σημείο του ξενοδοχείου που βρήκα ησυχία. Τρομερό. Και είναι σαν ερωτικό περιβάλλον. Τρομερό, τρομερό, ναι. Δεν ήθελα να το πω εγώ. Αυτό δείχνει, το υποδείχνει. Το υποδείχνει. Εντάξει, ωραία, ωραία, ωραία. Ταιριάζει με τη διάθεση της Ολλανδίας. Ταιριάζει με τη διάθεση του Χάκμο, του παικταρά μας. Άκρος οδοπικής. Ταιριάζει. Λοιπόν, καθυστερήσει ο αγώνας της Τουρκίας με την Αυστρία. Η Τουρκία πάει να κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκριση και νομίζω δεν με από εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε και μετά να σχολιάσουμε και το παιχνίδι που έκανες και περιγραφή κιόλας για την ΕΡΤ. Γιατί, να το πούμε, έκπληξη. Είχα πει πριν το Euro ότι με ρωτήσανε ποιες θεωρώ ότι μπορεί να κάνουν την έκπληξη ομάδες και είπα η Αυστρία ή η Τουρκία. Ναι. Παίζοντας, ξεκινώντας το Euro βέβαια, η Αυστρία μου έκανε πολύ καλύτερη εντύπωση από την Τουρκία. Mm-hmm. Οπότε θα το θεωρήσω έκπληξη το αποτέλεσμα αν μείνει. Ναι. Αλλά αγχώθηκε πολύ η Αυστρία. Με το πρώτο γκολ εννοείς? Ναι, αγχώθηκε και μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο παίζοντας βιαστικά και όχι γρήγορα. Φαινόταν βιασύνη σε κάθε κίνηση που έκαναν. Ναι. Βέβαια, δεν είναι επειδή το βλέπαμε όλο το μάτς εδώ πέρα μαζί και με τον Παντελή και με τον Αντώνη. Αυτό που έκανε η Τουρκία επί της ουσίας, και θέλω να μου το επιβεβαιώσεις, γιατί εσύ βλέπεις καλύτερη μπαλά από εμάς, είναι να εκμεταλλευτεί αυτά τα 2-3 πράγματα που της δίνει ένας αγώνας knockout. Και αυτό έκανε. Μετά αμύνθηκε η Αυστριακή. Αν δεις την ευκαιρία που έχασε τώρα η Αυστρία, Ντέμι. Ο Μέρτ το έβγαλε. Έχει κάνει ο Γκινόκο τον Μπάουμγκάρνερ. Θα το δεις μετά. Θα το δεις. Έχει κάνει την απόκριση του τουρνουά. Κεφαλιά του Μπάουμγκάρνερ. Σκαστή, Ντέμι. Σκάει και βρέχει πάρα πολύ. Σκάει μπροστά του τερματοφύλακα και πετάγεται. Δεν θα πω τι κάνει η Μπάνκ στη διαδρομή. Δεν βγαίνει. Μπροστά και τερματοφύλακα. Συγκλονιστική απόκριση. Συγκλονιστική. Και τελευταίο κόρνερ για την. Συγγνώμη, θα σου κάνω περιγραφή, αλλά. Τώρα δεν μπορεί να μπει ένα κολλό εδώ. Τελευταία. Ναι, μάλλον θα μπει. Μάλλον θα μπει. Τελευταίο κόρνερ, λες. Δεν μπορεί να μπει ένα κολλό εδώ. Για την Αυστρία, τελευταία φάση για να στείλει ή το μάτι στην παράταση ή να στείλει την Τουρκία. Εν τω μεταξύ, οι Τουρκοί είχαν κακή τοποθέτηση. Η μπάλα κατέβηκε με χιόνι. Τελείω. Ήταν γιώμα. Εμεί δεν έχουμε βγάλει και τα ζευγάρια των ημιτελικών, να ξέρει εδώ. Α. Θέλεις να τα ακούσεις? Καταρχάς Ολλανδία Τουρκία. Όχι, τι θα θέλαμε. Πέρασαν οι Τούρκοι. Και αυτή τη στιγμή 10 δεν το ξαναδεί. 10 άσπρες φανέλες στο χορτάρι και οι 10 Τούρκοι πέσαν κάτω. Εξαντλημένο. Απίστευτα πράγματα, ναι. Τι θα θέλαμε, είπαμε. Τι θα θέλαμε, τι θα θέλαμε, ναι. Για πολλούς λόγους, κατάλαβες. Για γέλιο, για ιστορία, για μπα, για όλα. Ωραία, πριν το πείτε εσείς να πω εγώ, ναι, ότι βάσει απόδοσης ο τελικός γίνεται στη Στουτγκάρδη, Ισπανία-Γερμανία. Ναι. Μέχρι στιγμής. Ναι. Αυτές οι δύο νομίζω, ναι, είναι οι καλύτερες. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Fair. Ωραία, πείτε μου τώρα τα δικά σας. Ωραία, όχι, οι μη τελικούς είπαμε. Εμείς αυτοί παίζουν μεταξύ τους. Αυτό λέει ο τελικός βάσει της απόδοσης. Α, είπε ότι παίζει το τελικός. Ναι, ναι, σωστά. Είναι το Ισπανία-Γερμανία. Σωστά, σωστά. Εμείς θέλουμε έναν ημιτελικό Αγγλία-Ολλανδία για να δω το Φαν Ντάικ που θα βάλει τα γέλια μόλις ξεκινάει στη φυσούνα. Λοιπόν, Αγγλία-Ολλανδία και τι είπαμε, Γαλλία-Γερμανία. Γαλλία-Γερμανία. Και Γαλλία-Γερμανία. Και τελικός Γαλλία-Αγγλία. Όχι. Ναι, ναι. Γερμανία-Αγγλία. Γαλλία-Αγγλία. Πρέπει να βάζουμε διασκέδαση. Η απόδραση των 11. Γαλλία-Γερμανία είναι η απόδραση των 11. Θυμάστε την ταινία, Ντέμι. Με Σταλόνε, Πελέ και τέτοια. Μέχρι στιγμή η Ολλανδία είναι καλύτερη ομάδα από την από εδώ μεριά, ας πούμε. Ναι. Για πες μας που την είδες κιόλας σήμερα. Σήμερα ήταν πολύ καλή. Έκανε πάρα πολλές φάσεις. Της λείπει κοινικότητα. 15 λεπτά της πήρε για να συνέλθει έτσι από την έκπληξη που μπήκαν οι Ρουμάνοι πολύ επιθετικοί, πιέζανε μπροστά. Μετά ισορρόπησε και έβγαλε πάρα πολλές φάσεις. Mm-hmm. Έχει σε κατακλυπτική κατάσταση το Χάκπο. Ναι, όντως. Ήταν πολύ καλός ο Ρέιντες. Γενικά έπαιξε πολύ καλά και έβγαλε πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε να τελειώσει το μάτς πιο νωρίς.
Αλλά μου έκανε εντύπωση που εγώ που δεν μιλάω για διαιτησία, μου έκανε εντύπωση το σφύριγμα του διαιτητή που έκανε στην αντεπίδευση της Ρουμανίας. Ναι. Μου κάνει για τέτοιο επίπεδο πολύ μεγάλο λάθος. Εκεί με την προβολή. Α, κλείνει η παρένθεση. Με την προβολή. Ναι. Με την προβολή που σήκωσε το πόδι. Σήκωμα του ποδιού εκεί πέρα. Δεν υπήρχε καν επαφή. Κάνει τίποτα απολύτως. Ναι. Ναι, και το πόδι δεν σκόθηκε ναι, καν πάνω ναι. Φυσιολογικό. Μπορώ μόνο να τον δικαιολογήσω. Ως πρόθεση. Όχι. Άκουσα και τι είπε και ο Ντέμις εκείνη την ώρα. Μπορώ μόνο να τον δικαιολογήσω να ήταν σε τέτοιο σημείο. Στο κέντρο. Που να, όχι. Ο διαιτητής να ήταν σε τέτοιο σημείο σε σχέση με τον Ρουμάνο. Και να μην είδε με τον Ολλανδό. Και να είδε τον παίκτη να κάνει τον τζολιά και να μην κατάλαβε. Κατάλαβε Ντέμι, να μην κατάλαβε το ύψος. Και μετά ήρθε το replay, βέβαια, να δικαιώσει. Εντάξει. Έχεις δίκιο όμως, έχεις δίκιο. Αυτό άστο εκεί. Το λέω γιατί σπάνια βλέπω τέτοια σφυρίγματα κακά σε μεγάλες διοργανώσεις. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ας τα αφήσουμε στην άκρη. Ήταν μια παρένθεση αυτό που είπα. Οι Ολλανδοί δικαίως περάσαν. Και ο Χάκπο εξακολουθεί με την εθνική να παίζει εντελώς διαφορετικά από ότι. Ναι, ναι. Μισό λεπτό, επειδή το είπε όμως, επειδή το είπε για να συνηγορήσω λίγο, γιατί επειδή το είπε και στη μετάδοση ο Ντέμις και ανέφερε τη μεγάλη ομάδα, θέλω να πω κάτι. Ότι ο Χάκπο αποκτήθηκε από τον Κλοπ για να κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό όλο που είδαμε σήμερα. Όμως εκεί έχει μπλέξει. Έχει μπλέξει. Είναι ο Ντίας. Είναι ο Σαλάχ. Είναι ο Κράβεμπερκ, ο άλλος Ολλανδός ακόμα. Δηλαδή. Είχε πάρα πολύ κόσμο μπροστά του και ήταν Ντέμι, ήταν και πολύ άτυχος ο Χάκπο. Είχε και ύπουλο τραυματισμό. Τον έβαλε να παίξει. Νομίζω τώρα με Ολλανδό προπονητή κιόλας. Του δίνει την ευκαιρία. Εννοείς δεν είχε χώρους ο Χάκπο. Δεν είχε χρόνο, δεν είχε χώρους. Δεν είναι εύκολο να μπαίνει στο match του Link Up να δίνει πράγματα και μετά στο match τη Premier να βγαίνει έξω, να έρχεσαι από τον πάγκο. Δεν είναι. Ήταν πολύ φορτωμένη η ομάδα, ήταν πολύ φορτωμένη σε αυτές τις θέσεις. Τι έλεγε πέρυσι το καλοκαίρι, εγώ θα σου πω, γιατί τον έψηξα λίγο σήμερα. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Ο Χακ που πήγε στη Λίβερπουλ, ναι. Έχοντας κάνει ένα εξάμηνο στην PSV, 17 γκολ, 13 assist. Ακριβώς. Παίζοντας καθαρά αριστερό εξτρέμ. Ναι, ναι, ναι. Με το που πάει στη Λίβερπουλ, το πρώτο πράγμα που του λένε είναι αδερφέ, πάρε 10 κιλά σε όγκο. Να μπορέσει να αντέξει. Ναι. Το δεύτερο γίνεται κομμάτι Κλοπ. Δηλαδή, ναι, όχι μόνο αριστερό εξτρέμ και Μπόμπι, Φιρμίνο και δεξιά, αν μπορεί. Και ψευτό εννιάρι, αν χρειάζεται, και εννιάρι. Ο ίδιος είπε ότι αυτό μέχρι να το μάθω, να το καταλάβω, είναι σαν να πηγαίνω από πρώτη δημοτικού, πρώτη λυκείου αυτομάτως. Αυτό είναι τώρα. Και τώρα. Στην Εθνική Ολλανδία παίζει αποκλειστικά στη θέση του. Στη θέση του, αυτό για να ξαναβάλουμε τον Ντέμι στην κουβέντα. Ο Χάκπο τώρα πήγε στην Ολλανδία και είναι. Δεν θα πω ευτυχισμένο ότι δεν είναι στην ομάδα του. Αλλά έχει γίνει ο Χάκπο που γούσταρε που τον έμαθαν οι Ολλανδοί. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες πάντως επί Κλοπ που τους πήρε τουλάχιστον ένα χρόνο για να. Έτσι. Για να έτσι, αλήθεια. Έτσι, αλήθεια. Έτσι, υπάρχουν και άλλοι. Έτσι ακριβώς. Ντέμι, να σου κάνω μια άσκητη ερώτηση ποδοσφαιρική πάντα. Είχαμε μια συζήτηση προηγουμένως, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει. Η ΑΕΚ πήρε τον Πρινιόλι. Τον ανακοίνωσε. Αυτό που ακουγόταν μήνες. Και πάει η ΑΕΚ, είναι σε πολύ καλή φάση και σε πολύ καλές διαπραγματεύσεις να πάρει και το 300. Και λέγαμε εδώ με τον Παντελή και με τον Αντώνη, σε μια ομάδα δύο τέτοιοι πολύ καλοί τερματοφυλακές που θεωρητικά παίζουν βασικοί και οι δύο. Πώς γίνεται να τους διαχειριστεί ένας προπονητής? Δεν ξέρω. Ειλικρινές. Εγώ δεν θα το έκανα, να πάρω και τους δύο. Ναι. Εκτός και αν τους είχα μιλήσει και είχα πει ότι πρώτος θα είναι αυτός και δεύτερος θα είναι αυτός και θα το δεχθεί κάποιος από τους δύο. Ναι. Παρεπτόντως θα πρόκειται για το πιο ακριβό δίδυμο τερματοφυλάκων που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλά αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, το συζητάγαμε. Και τον Πρινιόλι θα ήταν βασικό. Καλά, το 300 δεν το συζητάμε. Το παιδί έπαιζε Premier League. Μας έκανε εντύπωση, γι' αυτό ήθελα την άποψή σου. Okay, μου την έδωσες. Ναι. Τα χρήματα τα ξοδεύεις για να πάρεις κάποιον παίχτη που σου λείπει σε κάποια θέση και όχι για να τα έχεις τον μπάκορ. Σωστό. Αυτή είναι η δική μου. Όχι, νόμα. Και εμάς. Είπε ο Αντώνης Οικονομίδης πριν από λίγο, λέει πώς παρκάρεις 800.000 στον μπάγκο ή ένα 200. Εγώ το είπα, εγώ είπα Ντέμι και κάτι άλλο και το είπα και πιο general management. Δηλαδή, τι εννοώ. Πήρε τον Πρινιόλι
Κακά τα ψέματα. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Τον Μπρινιόλι η ΑΕΚ τον έχει κλείσει εδώ και μήνες. Ήταν δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός τον Μπρινιόλι δεν θα τον κρατούσε να βγάλει τη χρονιά. Δεν θα το έκανε αυτό ποτέ. Καμία ομάδα δεν θα το έκανε αυτό. Συνεπώς η ΑΕΚ ήξερε τι αγόραζε. Και ήξερε και το δεδομένο ότι ο παίκτης θα έμενε ανενεργός. Γιατί το λέω γιατί. Γιατί μπορεί κάποιος να πει: ρε Παντελή, τον πήρε το 300 η ΑΕΚ, γιατί ο Μπρινιόλι είχε να παίξει 5 μήνες. Ναι, αλλά αυτό το γνώριζε η ΑΕΚ. Ναι. Το μόνο όμως που δέχομαι είναι να έρθει ο Αλμίδα και να μου πει: άκου να δεις, εγώ μεγάλε κάηκα. Κάηκα για τους δύο. Και είναι και η σεζόν και είναι όλα. Ναι. Εκεί θα, εκεί θα Παντελή, πω. Παντελή, sorry, μια διακοπή ντέμι. Η ΑΕΚ του Μπρινιόλι, βασικό θα του πει ότι έπαιζες. Δηλαδή αυτό που λες, η συνεργασία, μάλλον, η διαπανάληψη του παίχτη με τον Μπρινιόλι αυτό, ναι. Είναι ότι παίξει βασικός τότε. Ναι. Δεν είναι ότι έχεις αποχή. Ναι, σύντο ότι να το βάλουμε και αυτό βέβαια στην κουβέντα, να το βάλουμε, ότι η ΑΕΚ έχει αλλάξει και διοίκηση, έτσι. Ναι, ο Μπρινιόλι ήταν επί Μελισανίδη. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, ο Πουστακακούσα είναι με μεγάλο. Τελευταίο σχόλιο. Γερμανία-Ισπανία. Η Ισπανία είναι η καλύτερη ομάδα που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο Euro. Αυτό δεν πάει να πει ότι μπορεί να κερδίσει τη Γερμανία. Mm-hmm. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Mm-hmm. Αυτή η Γερμανία έχει την ικανότητα να την κερδίσει την Ισπανία. Οπότε είναι ένα τρομερό μάτς, γι' αυτό είπα και πριν ότι θα μπορούσε να είναι και ο τελικός του Euro. Ντέμι, συμμερίζεται την άποψη αυτή που λέγαμε προηγουμένως. Ότι η Ισπανία είναι ομαδάρα. Έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Σε αυτό που λέγαμε το σχόλιο το χθεσινό, ότι παιδί μου έχει μια φαντασία το παιχνίδι της, βγάζει και κάπως θέαμα με τους δύο πιτσιρικάδες δεξιά και αριστερά. Συμφωνείς όμως ότι η πορεία της Ισπανίας μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ αυτό που λένε τώρα οι Άγγλοι easy going. Δηλαδή ξεκίνησε με την Κροατία, αυτή την Κροατία. Έπαιξε με την Ιταλία, αυτή την Ιταλία. Συνέχισε με την Αλβανία, αυτή την Αλβανία. Που το αδιάφορο παιχνίδι. Ότι τις έχουν έρθει λίγο βολικά τα πράγματα, ότι πίεση από μεγάλη ομάδα δεν τις έχει έρθει ακόμη. Θα συμφωνήσω, αλλά πείτε μου μια από τις άλλες ομάδες που δεν είχε εύκολο δρόμο. Καμία. Μέχρι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ναι, καμία. Καμία. Εντάξει, θα πω μια. Και οι υπόλοιπες ομάδες δεν έχουν δείξει καμία συνέπεια. Όχι, θα πω. Θα πω μια η οποία έβαλε και το χεράκι της βέβαια, αλλά θα πω. Ντέμι είναι η Ολλανδία. Είχε δύσκολο όμιλο, έφαγε φάπα γερή από την Αυστρία, απλά στην καραμπόλα πάνω. Ευνοημένη βγήκε. Στην καραμπόλα πάνω, δεν το θέλει όμως. Όχι, δεν το θέλει. Μην τελειώσουμε. Αυτό. Αλλά εγώ είμαι με τον Ντέμι όμως για άλλο λόγο. Γιατί δεν, στο ποδόσφαιρο δεν έχει σημασία ο αντίπαλος να κόψει το κεφάλι του, να κόψει το λαιμό του. Σημασία έχει πώς παίζει αυτή η ομάδα. Δηλαδή, τι θα πούμε στους Ισπανούς. Παίζετε υπέροχα, αλλά παίζετε με αυτούς, με αυτούς. Με αυτούς παίζουμε. Ναι, ναι. Με αυτούς έλαχε. Τι να κάνουμε. Και σημασία έχει ότι αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι θα το κάνουν και το Σάββατο, πότε είναι το μάτς. Την Παρασκευή, συγγνώμη. Θα το κάνουν την Παρασκευή. Είναι θέμα των Γερμανών αν θα τους το επιτρέψουν ή όχι. Σωστό. Mm-hmm. Αυτό. Ωραία. Ντέμι, καλή διασκέδαση. Αυτό. Διασκέδαση δεν έχω, γιατί αύριο το πρωί ταξιδεύω πάλι, οπότε... Πού θα είσαι? Αύριο φεύγω, πάω Αμβούργο, γιατί την Παρασκευή κάνω το Πορτογαλία-Γαλλία. Ωραία, μια χαρά. Πορτογαλία-Γαλλία, θα μπει κανένα γκολ ή θα περιμένουμε στο ξημέρωμα. Δεν από τώρα. Δεν, βοήθειά σου. Γεια, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.